Ο Δήμος Ζηρού ξεκίνησε δυναμικά από τις αρχές του έτους, υλοποιώντας στόχους για τους οποίους είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιτύχουμε, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Νίκος Καλατζής, αναφορικά με τα έργα που υλοποιούνται αλλά και σε όσα προγραμματίζονται. Με επίκεντρο την αναβάθμιση ποιότητας ζωής των δημοτών αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής πρόσφεσε, αξιοποιούμε ως Δημοτική Αρχή κάθε δυνατότητα που έχουμε για έργα, είτε μέσω προγραμμάτων είτε και μέσω ιδίων πόρων, ως ανταποδοτικά στους δημότες. Ναι, έχουμε πει πάλι από το κανάλι σας ότι έχουμε προγραμματίσει για το 2017 να υπάρχουν αρκετές δουλειές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη και βγαίνουν από το Δήμο μας. Ο προγραμματισμός μας ήταν αυτός, δηλαδή, ήδη από το 2016. Πώς βλέπαμε και πώς κατέληξαν οι μελέτες, δηλαδή αυτά τις μεμβάσεις που θέλουμε να κάνουμε και στα αστικά κέντρα, στη Φελιππιάδο και το Σουπορτικό, αλλά και κάποια σημαντικά ζητήματα που είχαμε. Είχαν πει. Και σε εσάς είχα πει ότι το 2017 θα ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά για το Δήμο. Ήδη σήμερα, τις τελευταίες εβδομάδες, γίνονται δημοπρασίες καθημερινά για νέα έργα και υπηρεσίες. Να σας πω δηλαδή ότι από όταν εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του νέου έτους, από το Γενάρη, τέλος από τα μέσα Ιανουαρίου, Φεβρουάριο και Μάρτιο που έχουμε τώρα, έχουν γίνει στο Δήμο μας γύρω στις 20 δημοπρασίες έργων και υπηρεσιών και έχουν προγραμματιστεί άλλες τόσες μέχρι τον Ιούνιο. Εδώ βέβαια οφείλω να ευχαριστήσω και πάρα πολύ και την τεχνική μας υπηρεσία που είναι στο Δήμο, γιατί παρόλο που είναι υποστελεχωμένη και την οικονομική, παρόλο που είναι υποστελεχωμένη, ετούτοις δίνουν πάρα πολλά ώστε ο Δήμος να δημοπρατεί και να εκτελεί παράλληλα τόσο πολλά έργα, οι οποία φτάνουν και σε έναν προϋπολογισμό γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, 1,300, το οποίο είναι από έσοδα δικά μας. Και σας είχα ξαναπεί πάλι σε εσάς ότι είχαμε κάνει ένα προγραμματισμό και ένα κουμάντο που λέμε για τα χρήματα, ώστε αυτά να μπουν το 2017 οργανωμένα, ώστε μέχρι το καλοκαίρι να τα δημοπρατήσουμε, να πάρουμε τις εκπτώσεις από τα έργα αυτά και να πάμε στο δεύτερο στάδιο που είναι από το Σεπτέμβριο μέχρι και τις αρχές του 2018. Πλατείας, κοινωνικές δομές, πολλά τα έργα. Πολλά έργα, εντάξει, είναι αρκετά. Ας πούμε, υπολογίζω δηλαδή τώρα με τους ρυθμούς που δουλεύουμε τώρα στο Δήμο, έχουμε 3 με 4 δημοπρασίες την εβδομάδα και σε έργα και σε υπηρεσίες. Εντάξει, είναι μεγάλος ο φόρτος, ταλαιπωρούνται και πάλι, αλλά νομίζω ότι οι δουλειές πρέπει να γίνουν όμως και είναι προγραμματισμένες. Υπάρχουν έργα πρώτης προτεραιότητας όπως αυτά των υποδομών, αλλά και έργα τα οποία σίγουρα δεν είναι απουσιώδη, ωστόσο ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει στη συνέχεια, τονίζει ακόμη. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια έργα τα οποία είναι, να πω, πρώτης προτεραιότητας, αλφα προτεραιότητας, όπως είναι τα έργα ίδρυψης. Για την ίδρυψη υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα στο Δήμο. Ήδη έχουν γίνει πολλά βήματα, έχει συμμορφωθεί πάρα πολύ το δίκτυο των αντιλιοστασίων. Εκεί που υπομένουμε, που έχουμε μείνει λίγο πίσω, αλλά το καλύπτουμε τώρα με παρεμβάσεις που κάνουμε, είναι στον ενεργειακό σχεδιασμό των αντιλιοστασίων και εκεί κάνουμε κάποια έργα. Μάλιστα, χθες υπογράψαμε και τη σύμβαση ώστε να μειώσουμε την άεργη ισχύ και κάποιες παρεμβάσεις στα ενεργειακά, γιατί μας φορτίζουν πάρα πολύ στην κατανάλωση του ρεύματος. Οπότε η ίδρυψη είναι αυτή που έχει προγραμματιστεί και δουλεύει με πολύ καλά βήματα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα έργα περιβάλλοντος, όπως είναι η βιολογική που γίνεται από έκταση της Φιλιππιάδας. Και οι παρεμβάσεις που κάνουμε στον αστικό χαρακτήρα και της Φιλιππιάδας και του Σουπορτικού, μαζί με τα αθλητικά και όλα αυτά που έχουμε ξαναπεί. Είναι και αρκετές και προμήθειες που κάνουμε και ανανεώσεις για τον ηλεκτροφωτισμό. Δηλαδή ήταν ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που είχαμε βρει στο Δήμο, το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού και η ποιότητα που απολαμβάνουν οι πολίτες. Νομίζω γίνεται ό,τι καλύτερο και με ιδία έσοδα, ας πούμε, που ακόμα δεν μας έχει δοθεί δυνατότητα να καταθέσουμε προτάσεις, γιατί να ξέρετε και το ΕΣΠΑ δεν είναι όπως είχαμε πει και στην επίσκεψη που έκανε ο κύριος Χαρίτσης, ότι το ΕΣΠΑ δεν είναι εύκολο να μπεις να καταθέσεις προτάσεις σε δήμους του μεγέθους του δικού μας και σε δράσεις οι οποίες έχουν ανάγκη για μας. Είναι δηλαδή, θεωρείτε, χρειάζονται μεγαλύτερα έργα τα οποία θα μπορούσαν να είναι ίδια δημοτικά έργα ή από την περιφέρεια. Ακριβώς αυτό είναι. Τα δημοτικά έργα νομίζω είναι το μέλλον και αυτό που θα. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των Δήμων, πώς υπάρχει στα σκουπίδια.
στο Σύνδεσμο Απορριμμάτων. Υπάρχει μια καλή συνεργασία, υπήρχε μάλλον μέχρι πρόσφατα, μια καλή συνεργασία ώστε προχωράνε και αυτές τις δουλειές. Νομίζω ότι μεμονωμένο ο Δήμος να κάνει ένα ξεχωριστό σχεδιασμό και να πέφτει σε έναν γειτονικό Δήμο με τα ίδια χρήματα που μπορούσαν να κάνουν τις κοινές δράσεις, δηλαδή, θα ήταν ευχής έργων. Καταλήγοντας, ο κύριος Καλατζής αναφέρεται και στο στρατόπεδο Πετροπουλάκη, για το οποίο το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποδοθεί και πάλι στην τοπική κοινωνία. Εμάς το στρατόπεδο είναι σε ιδιαίτερο καθεστώς. Εμάς παραχωρήθηκε από το Δήμο το στρατόπεδο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την κατασκευή του στρατοπέδου και τη λειτουργία. Με τον όρο στο συμβόλαιο ότι όταν πάψει η λειτουργία του στρατοπέδου να επιστρέψει στο Δήμο. Δηλαδή είναι μια διαγραφή της δωρεάς. Δεν είναι παραχώρηση δηλαδή από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, το ΤΕΘΑ, στο Δήμο. Σε αυτό έχει βγει απόφαση από τον Υπουργό. Υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και από τον Υπουργό Οικονομικών. Έχουν γίνει η συνεργασία του Δήμου με το νομικό τμήμα του ΤΕΘΑ. Έχουν βγει δηλώσεις, έχει πάει στο συμβολιογράφο, είμαστε σε τελικό στάδιο. Απλά έχει γίνει τώρα τις τελευταίες ημέρες έγινε η αλλαγή της διοίκησης του διευθυντή του ΤΕΘΑ. Οπότε πρέπει να αναλάβω καινούριο διευθυντή. Δηλαδή, θα γίνει. Είμαστε σε τελικό στάδιο. Ναι, έχουμε τελειώσει. Έχουν βγει δηλώσεις στην εφορία, όλα αυτά. Οι φόροι πληρώθηκαν από το Δήμο.